πάλι φίλοι μου, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και για ένα λεπτό πριν περάσουμε στην καλεσμένη μας να σας πω ότι έχουμε πρόσκληση από τον Δήμαρχο Καλύμνου. Σήμερα θα δώσει συνέντευξη τύπου με θέμα στο Δημοτικό Μέγαρο, με θέμα αυτή τη φορά την παρουσίαση των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά την ΑΝΕΚ στις 7.30. Και να πάμε τώρα στην κυρία Σοφία Λαγούδη, η οποία θα είναι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Γιάννη Μαστροκούκου, Κάλυμνος Ενότητα Αναγέννηση. Να την καλωσορίσουμε. Καλώς ήρθατε, κυρία Λαγούδη. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε η πρώτη σας παρουσία εδώ, έτσι, μετά από πολύ καιρό, νομίζω στο παρελθόν... 4,5 ολόκληρα χρόνια. Ολόκληρα χρόνια. Υπήρξατε δημοτική σύμβουλος, υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο παρελθόν. Ναι, στις προηγούμενες εκλογές, ναι, κατέβαμε το συνδυασμό του κυρίου Γιώργου Μαύρου. Ναι. Ωραία. Πείτε μας λίγα λόγια για σας. Να ξεκινήσουμε έτσι. Να σας πω. Ζω στην Κάλυμνο 15 χρόνια. Είμαι μητέρα δύο ανήλικων κοριτσιών, δημοτικού και σύζυγος, όχι ανήλικο. Δραστηριοποιούμε στο χώρο τον τουριστικό, εξειδικεύομαι στην αναρρίχηση, ασχολούμαι με τα κοινά. Τι άλλο θέλετε να σας πω για μένα? Μια δυναμική γυναίκα από ό,τι γνωρίζουμε, από όσο γνωρίζουμε και βλέπουμε, που θέλει να ασχοληθεί, να δοκιμάσει για άλλη μια φορά, να προσφέρει στον τόπο της, ναι, φαντάζομαι. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Μια και ασχολείστε με το τουριστικό μας προϊόν, νομίζω ότι δικαιούστε και να έχετε και άποψη και να μας πείτε πώς βλέπετε την πορεία του τουριστικού μας προϊόντος τα τελευταία χρόνια. Είναι ανωδική? Όχι όσον αφορά την ποιότητα, το αν αποφέρει ωφέλη έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση στους ανθρώπους που εμπλέκονται με τον τουρισμό, εννοώ. Κοιτάξτε να δείτε. Χρειαζόμαστε σίγουρα μία επανεκκίνηση. Η αναρρίχηση έφερε μία ευχάριστη πνοή στην Κάλυμνο, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στάσιμοι. Χρειαζόμαστε μία επανεκκίνηση στον τουρισμό. Και να το δούμε και πιο σφαιρικά. Έτσι. Τουρισμός δεν είναι μόνο η αναρρίχηση, δεν είναι μόνο η κατάδυση, είναι και ο κλασικός τουρισμός. Σίγουρα. Οι τουριστικές περιοχές δεν είναι μόνο το Μασούρι, είναι και άλλες περιοχές και αρκετές γύρω-γύρω από το νησί. Και αυτό, έτσι, σφαιρικά πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο έργο, χωρίς να συγκρούονται η μία περιοχή με την άλλη. Γιατί τώρα νιώθω ότι υπάρχει μία μικροσύγκρουση, ενώ δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε όλο το νησί να είναι ενιαίο για μία καλύτερη πορεία. Σίγουρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εστιαζόμαστε μεμονωμένα σε 2-3 τομείς και αφήνουμε τη γενική εικόνα. Πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι η Κάλυμνος έχει μείνει πίσω σε σχέση με κάποια άλλα νησιά. Ενώ δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να πετάει. Ναι, είναι πρωτοπόρος στην αναρρίχηση. Ναι, όλοι θέλουν να μας βλάψουν, να μας αντιγράψουν, να μας πάρουν πελατεία, να δημιουργήσουν κακές εντυπώσεις. Αυτά πρέπει να τα προασπίσουμε εμείς. Δεν θα έρθει κάποιος άλλος να μας πει. Πολύ σωστά. Θα έπρεπε να είναι έτσι κινητήριος δύναμη αυτό. Ακριβώς. Για έναν υγιή ανταγωνισμό, να βελτιώσουμε και εμείς το προϊόν μας. Ακριβώς. Έτσι. Να πάμε λίγο στο προηγούμενο που είπατε, ότι δεν θα πρέπει να μεταξύ μας οι περιοχές εδώ του νησιού να υπάρχουν αντιπαλότητες και να θεωρούν ότι κάποιος θα ωφεληθεί περισσότερο από ένα συγκεκριμένο κομμάτι του τουρισμού, όπως ας πούμε την αναρρίχηση, από ό,τι οι υπόλοιποι. Ίσως θα έπρεπε εξίσου να αναπτυχθούν όλες οι περιοχές. Ας πούμε η περιοχή εδώ της Πόθιας, το λιμάνι μας, υπάρχουν τα ημερόπλια, υπάρχουν άλλες μορφές τουρισμού. Ακριβώς. Που θα μπορούσαν. Τι λέτε? Και όλες πρέπει μία-μία και όλες μαζί να μπουν σε ένα συλλογικό έργο. Ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να φτάσουμε και πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Αρκεί να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε πρόβλημα. Αν λέμε ότι όλα είναι καλά ή ακούω επίσης και την έτσι, ατάκα θα την πω, το αυτά στην Κάλυμνο δεν γίνονται. Φυσικά και γίνονται. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν υπάρχει το δεν γίνεται. Μέχρι να δοκιμαστεί και να αποτύχει, δεν υπάρχει τίποτα δεν γίνεται. Ο κόσμος μας εξελίχθηκε επειδή κάποιος είπε θα μπορούσε να γίνει. Μιλήσαμε γενικότερα έτσι λίγο για τον τουρισμό. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αναρρίχηση, πιστεύετε εσείς ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς που θα μπορούσαν να βελτιωθούν και να αποδώσει περισσότερο αυτή η εναλλακτική μορφή τουρισμού? Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή... Όπως? Ναι. Αυτή τη στιγμή θεωρώ καταρχήν ότι δεν έχουμε ατζέντα. Έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε στοχευμένοι στο τι πρέπει να κάνουμε για την αναρρίχηση, πού θέλουμε να τη φτάσουμε, πώς θα την θωρακίσουμε και τελικά ποιος κάνει κουμάντο, οι ιδιώτες ή ο Δήμος. Θα πρέπει να, είναι ένα ισομερισμένο προϊόν. Απλά αρμενίζουμε δηλαδή χωρίς συγκεκριμένη ρότα? Έτσι νιώθω.
Έτσι νιώθετε. Εγώ έτσι νιώθω. Δηλαδή η αίσθησή μου πια είναι αυτή. Οι κινήσεις που έχουν γίνει από την νυν Δημοτική Αρχή, άλλωστε αυτή κρίνεται καλός ή κακός σε αυτές τις εκλογές για το έργο της, δεν σας ικανοποιούν? Κοιτάξτε να δείτε. Έγινε ένα έργο που ήταν η rebuilding λέγεται, ψάχνω την ελληνική λέξη, η ανανέωση των εναρχητικών διαδρομών, κάποιων τέλος πάντων, μέσα από ένα έργο, νομίζω την πρώτη χρονιά της Δημαρχίας, συγχρωματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Το καταλαβαίνω, το πήρε μια χαρά. Συντήρηση των αναρχητικών. Η συντήρηση, ναι, ακριβώς, των εναρχητικών διαδρομών. Και εγώ προσπαθούσα να βρω τη λέξη. Με συγχωρείτε. Ωραίο, καλό και έτσι πρέπει να γίνεται. Και με μεγαλύτερη συχνότητα. Τα φεστιβάλ που είδαμε, δεν. Εμένα προσωπικά δεν με ικανοποίησαν. Οι εκθέσεις που πήγαμε, επίσης δεν με ικανοποίησαν. Εμένα. Τώρα, αν τη Δημοτική Αρχή της αρκεί, εγώ τι να πω. Το θέμα των εκθέσεων βέβαια είναι ένα μεγάλο κομμάτι, όπου και οι ιδιώτες θεωρώ του τουρισμού πρέπει να εμπλέκονται πιο ενεργά. Αρκεί να καλούνται. Και αυτό είναι το σωστό. Αρκεί να τα ακούσουμε αυτό, για να καταλάβουμε να μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Αρκεί να καλούνται, μάλιστα. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, από ό,τι μας είπε ο υπεύθυνος τουρισμού, ο κ. Στυλιακός, όσον αφορά το οικονομικό ζήτημα, δηλαδή την κάλυψη των δαπανών, όπου υπάρχουν κάποια έτσι, εμπόδια. Από εκεί και πέρα, δεν πιστεύετε κι εσείς ότι και οι ιδιώτες θα πρέπει κάποια στιγμή, για να προβάλλουν τις επιχειρήσεις τους, να βάλουν κι αυτοί κάτι από την τσέπη τους? Ναι, βέβαια το πιστεύω. Αλλά πάλι σας ξαναλέω ότι αυτό πρέπει να είναι ένα μέρος ενός ολόκληρου σχεδίου. Δηλαδή, να καθίσουν οι ιδιώτες να συζητήσουν με τη Δημοτική Αρχή, την κάθε Δημοτική Αρχή, να βγει μια γραμμή, κοινή γραμμή, τι θέλουμε να κάνουμε, πόσο κοστίζει, τι θα βάλετε στις ιδιώτες. Οπότε, αναγκαστικά μετά το επιμελητήριο, οι πρόεδροι των τοπικών συλλόγων θα μπορούν να ξέρουν. Και τι. Τώρα, μέχρι τελευταία στιγμή, είμαστε στα τηλέφωνα, θα πάτε, δεν θα πάτε, θα πληρώσετε, δεν θα πληρώσετε. Αυτό δεν είναι σχέδιο. Ναι, καταλαβαίνω, πολύ σωστά. Ως άνθρωπος του τουρισμού θα έρχεστε σε επαφή καθημερινά και στο μεγαλύτερο μέρος του, κατά τη διάρκεια του έτους, με τους επισκέπτες μας, έτσι. Ποια είναι τα κυριότερα παράπονα που σας κάνουν από το νησί μας? Θυμάμαι παλιά υπήρχαν κάποια κουτάκια έξω από κεντρικά σημεία και ο άλλος κατέγραφε τα παράπονά του. Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω, νομίζω πως κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Όχι, μήπως εσείς, ας πούμε, οι άνθρωποι του τουρισμού, σίγουρα έχετε τα ακούσματά σας στην... Κοιτάξτε, τα παράπονα που κάνουν οι τουρίστες δεν είναι παράπονα που δεν κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, ένας κακός δρόμος με 1002 λακκούβες που όλοι οδηγούν μηχανάκι και πέφτουν και σκοτώνονται περισσότερο σε μεγαλύτερη κλίμακα από ότι τα ατυχήματα που γίνονται στα αναρχητικά πεδία. Τα σκουπίδια, έτσι, σκουπίδια παντού. Η έλλειψη καθαριότητας, η έλλειψη συντονισμού, δηλαδή η εικόνα μας, δεν είναι μια εικόνα ενός καθαρού, φροντισμένου σπιτιού. Εμείς οι γυναίκες, σαν οικοκυρές, καταλαβαίνουμε ακριβώς την έννοια του τι σημαίνει ένα φροντισμένο σπίτι. Ένα φροντισμένο σπίτι δεν είναι ένα σπίτι που αξίζει 3 εκατομμύρια. Και ένα σπίτι που αξίζει 25.000 θα μπορεί να είναι φροντισμένο και όμορφο. Πολύ σωστά. Αυτό λείπει. Μας λείπει αυτό, η φροντίδα. Του να προσπαθούμε να το κάνουμε πιο ωραίο αυτό που έχουμε. Και όχι απαραίτητα με το να ξοδεύουμε εκατομμύρια. Παραλίες μας και λοιπά. Ακριβώς. Γενικότερα η φροντίδα. Ναι. Τώρα που έρχεται το Πάσχα, τι γίνεται εκεί στις περιοχές? Η αλήθεια δεν έχω περάσει εγώ. Έχουν ασπριστεί, έχουν καθαριστεί, δεν έχω περάσει καθόλου. Κοιτάξτε να δείτε, στο Μασούρι τουλάχιστον, που εκεί μπορώ να πω με βεβαιότητα, οι ιδιώτες πληρώνουμε έναν οδοκαθαριστή μηνιαίος και περνάει και σκουπίζει κάθε μέρα ο άνθρωπος και έχει και αυτό στο μεροκάματό του. Και εμείς το κεφάλι μας ήσυχο ότι θα είναι καθαρή περιοχή για όσους δεν προλαβαίνουμε να σκουπίσουμε. Μάλιστα, τι να πω. Να πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Αν τελικά σας τιμήσει με την ψήφο του ο καλλιμνιακός λαός, οι συμπατριώτες σας, με ποιο αντικείμενο θα θέλατε να ασχοληθείτε? Με τον τουρισμό, φαντάζομαι. Με τον τουρισμό, έτσι. Ναι. Κατά και βάση. Μόνο. Όχι, έχω άποψη για πολλά θέματα, γιατί είμαι ένας ενεργός πολίτης της Καλλίμνου, αλλά με τον τουρισμό νομίζω ότι θα αποδώσω καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, παντού θέλω να βοηθήσω. Καταλαβαίνω. Να κάνω και τις καθιερωμένες ερωτήσεις που κάνουμε σε νέους υποψηφίους. Γιατί επιλέξατε τον κύριο Μαστροκούκο και την παράταξη αυτή? Ο κύριος Μαστροκούκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν το βάζει κάτω. Και αυτό είναι που μου αρέσει. Δεν το βάζει κάτω, δέχεται την ήττα, δέχεται την νίκη, τα δέχεται όλα, όχι με στοικότητα, με άποψη, με αυτοκριτική.
Κάτι που δεν είχα δει, ας πούμε, στον κύριο Μαύρο. Γι' αυτό επέλεξα τον κύριο Μαστροκούκο. Καταλαβαίνω. Και στους συμπατριώτες που σας ακούν αυτή τη στιγμή, τι θέλετε να πείτε? Θέλω να πω ψυχραιμία. Έρχονται καλύτερες μέρες. Και εγώ θα φροντίσω να έχουμε καλύτερες μέρες όσο περνάει από το χέρι μου. Έτσι, αυτό πρέπει να φροντίσει ο καθένας από εμάς. Λίγο-λίγο όλοι μας, ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Δυστυχώς ο χρόνος δεν είναι έτσι μεγάλος τώρα αυτό το διάστημα από εδώ και μπρος. Είναι αρκετοί υποψήφοι που θα θέλουν να τους γνωρίσουν οι συμπατριώτες και να πούν τις θέσεις τους, τις απόψεις τους κλπ. Οπότε δεν μας μένει άλλο περιθώριο. Αν θέλετε κάτι εσείς να προσθέσετε, θέλω να έχετε τον τελευταίο λόγο, γιατί και τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο πρέπει να τον έχουν υποψήφοι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε. Και θέλω να πω ότι για όσους με ξέρουν θα καταλάβουν ακριβώς ότι εργάζομαι σκληρά γενικά καθημερινά και σε όλη μου τη ζωή για κάτι καλύτερο. Και το καλύτερο όταν έρθει το αναγνωρίζουν όλοι. Το μόνο βέβαιο. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, μείνετε μαζί να πάμε στο επόμενό μας θέμα. Βεβαίως. Για να έχετε και τη δυνατότητα να βγείτε. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα, φίλοι μου, να σας πω ότι στην Αστυπάλεια με τα μέλη της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Action Ελλάς βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος. Περισσότεροι από 120 εθελοντές, μεταξύ των οποίων 48 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων, νοσηλευτές, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, αλλά και εκπαιδευτικοί της Action Ελλάς, επί ένα διήμερο προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στους κατοίκους της Αστυπάλειας. Παράλληλα, με ένα εντατικό πρόγραμμα ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών δράσεων. Στην αποστολή, να σας πω ακόμη, φίλοι μου, ότι συμμετείχε και η μη κυβερνητική οργάνωση Μαζί για το Παιδί και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που μίλησαν και συμβούλευσαν εκεί τους γονείς σχετικά με την βέλτιστη επικοινωνία εντός της οικογένειας και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, σε ομιλία που έγινε στο Δημοτικό Σχολείο της Αστυπάλειας. Ένα άλλο θέμα τώρα. Από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή δώρησαν σε όλους τους μαθητές του Γυμνασίου, Λυκείου, ο Δήμος Νησίρου και η εταιρεία Lava ΑΕ, στην σπουδαία σημασία της χρήσης της τεχνολογίας για την μόρφωση των νέων, αναφέρθηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική αίθουσα του Γυμνασίου Λυκείου, παρουσία όλων των μαθητών εκεί αλλά και των καθηγητών. Ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Γιάννης Κουλάκης, ο Δήμαρχος Νησίρου, ο κύριος Χριστοφής Κοροναίος και ο διευθυντής του Λατομείου Ελλάδα ΑΕ στο Γυαλί, κύριος Νίκος Τασόπουλος. Τώρα, να σας πω, φίλοι μου, ακόμη ότι την επέκταση του πιλωτικού προγράμματος χορήγησης τουριστικής βίζας βραχίας διάρκειας σε πολίτες τρίτων χωρών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ζητούν με επιστολή τους προς την αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών, Σία Αναγνωστοπούλου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από το Ανατολικό Αιγαίο. Πάμε να δούμε τη σχετική ενημέρωση. Την επέκταση του πιλωτικού προγράμματος χορήγησης τουριστικής βίζας βραχίας διαρκείας σε πολίτες τρίτων χωρών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ζητούν με επιστολή τους προς την αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών Σία Αναγνωστοπούλου οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από το Ανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα οι Γιώργος Πάλης, Δημήτρης Γάκης, Ηλίας Καματερός, Ανδρέας Μιχαηλίδης και Δημήτρης Σεβαστάκης. Οι βουλευτές σημειώνουν ότι το πιλωτικό πρόγραμμα χορήγησης τουριστικής βίζας βραχίας διαρκείας σε πολίτες τρίτων χωρών για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έχει λειτουργήσει ευεργετικά για τον τουρισμό και την οικονομία των εν λόγω νησιών κατά την πρόσφατη κρίσιμη περίοδο. Παράλληλα, εκτιμούν πως το Υπουργείο Εξωτερικών είχε εργαστεί με επιτυχία και για την περισσινή επέκταση εφαρμογής του προγράμματος και ότι η μικρή καθυστέρηση που παρατηρείται φέτος στις σχετικές ανακοινώσεις δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας και σύντομα θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Τέλος, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως το πιλωτικό πρόγραμμα αποτελεί αίτημα των κατοίκων και των φορέων των νησιών, που μάλιστα ζητούν το μέτρο αυτό να λάβει έναν κατά το δυνατό μόνιμο χαρακτήρα, προκειμένου και η εφαρμογή του να είναι όσο γίνεται πιο απρόσκοπτη.